πανελλήνια συγκίνηση εξακολουθεί να προκαλεί βάναυση κακοποίηση της άτυχης κυλίτσας στη Γέργερη, την οποία έκλεισαν σε φούρνο και πυρπόλησαν μαζί με τα μωρά της άγνωστοι έως τώρα δράστες. Η ηρωική σκυλίτσα έχει υποστεί εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο κεφάλι και το σώμα στην προσπάθειά της να σώσει τα 9 κουταβάκια που είχε γεννήσει μέσα στο φούρνο, ο οποίος βρίσκεται στο προάβλιο του Γυμνασίου Λυκείου της Γέργερης και έγινε τόπος μαρτυρίου για το άτυχο ζώο. Το είχαν σφραγίσει με αυτή την πέτρα, μαζί με αυτές, με πάρα πολύ καλή κατάσταση που να μην μπορεί η σκύλα να βγει έξω. Είχαν προσθέσει τις πευκοβελόνες αυτές και είχαν βάλει το χαρτί για να ανάψουν φωτιά. Ο περαστικός είδε καπνούς. Το πρόλαβε, το άνοιξε. 10 ημέρες μετά το τραγικό περιστατικό που προκαλεί θλίψη και κύμα οργής για τους δράστες της εγκληματικής ενέργειας που προκάλεσε το θάνατο σε 2 κουταβάκια, η ηρωική σκυλίτσα βρίσκεται στο πιο κρίσιμο στάδιο στη μάχη της για να επιβιώσει. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κτηνιατρίο μαζί με τα κουταβάκια της, λαμβάνοντας εντατική αγωγή για τα αναπνευστικά και επιδερμικά εγκάβματα. Το σκυλί προσκομίστηκε στο ιατρείο με οξία αναπνευστική δυσχέρεια, με καπνία, με εγκάβματα πρώτου δευτέρου βαθμού, κυάνωση, μυϊκό τρόμο, από εισπνοή παραγόντων καύσης. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να ερευνούν την υπόθεση. Στην επίσημη ενημέρωση που ζητήθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, η απάντηση που δόθηκε ήταν πως η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της λήψης καταθέσεων. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και προσφυγή στις εισαγγελικές αρχές του Ηρακλείου, παράλληλα με την εξέλιξη της αστυνομικής προανάκρισης.